Καλό μεσημέρι! Καλώς ήρθατε, είναι Δευτέρα, είναι η αρχή μιας καινούριας εβδομάδας. Είμαστε σε ρυθμούς εορταστικούς. Όλοι οι νοικοκυρές, μικροί και μεγάλοι, ετοιμάζονται με τα ψώνια τους και κάνουν πλάνα και σχέδια για το πώς θα γεμίσουν τα εορταστικά τραπέζια. Όσο νούπο θα έρθει και το μεγάλο φαγοπότη και μετά οι τύψεις για τα παραπάνω κιλά ή τα ατοπήματα που κάναμε σε σχέση με την υγεία μας. Και υπάρχουν και άνθρωποι που σίγουρα μας ακούνε και έχουν ένα βεβαρημένο ιστορικό. Η καρδιά μας είναι ένα ευαίσθητο όργανο. Εκτός από καρδιοπάθειες από τις πολλές συμπάθειες, μετά τη γουρουνοπούλα έρχεται και αναστενάζει. Γι' αυτό αποφασίσαμε να καλέσουμε εδώ ειδικούς, είναι διαιτολόγοι, διατροφολόγοι και έρχονται να μας χτυπήσουν το καμπανάκι και να μας πούν πόσο μπορούμε και να απολαύσουμε τα εορταστικά τραπέζια, αλλά με προσοχή να θωρακίσουμε την καρδιά και την υγεία μας. Να τους πούμε καλό μεσημέρι. Να τους πούμε και θα ξεκινήσω από την κυρία της παρέας μου, επιτρέπετε. Είναι η κυρία Κατερίνα Κιούση, διαιτολόγος. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και ο κύριος Λιναρδάκης Τέλιος, διαιτολόγος, διατροφολόγος επίσης. Νομίζω σας ξέρουμε και τους δύο. Σας ακούμε με προσοχή. Καλό μεσημέρι. Diet System, λοιπόν, αυτός ο καινούριος όρος που ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι μπορούμε να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που ξέρουν και να θωρακίσουμε την υγεία και να δώσουμε ενέργεια στο 24ωρό μας. Και να ενεργοποιήσουμε φυσικά τον πληθυσμό, γιατί εμείς πρέπει να. Ο ρόλος μας δεν είναι μονάχα να αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά σύμφωνα με το κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά να ενεργοποιήσουμε ή να προλάβουμε πολλές φορές. Οπότε και η πρόληψη είναι μέσα στους στόχους μας. Κατερίνα, πού είστε, για τον κόσμο που τυχόν μέχρι τώρα δεν άκουσε ή δεν έχει πληροφορηθεί. Είμαστε στην 25η Αυγούστου, 15, στον πρώτο όροφο, ακριβώς δίπλα από τις μηνιακές γραμμές. Είμαστε ανοιχτά από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Και αν κάποιος επίσης μας ακούει για πρώτη φορά να συζητάμε για αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα που έχετε φτιάξει και εσείς είστε απλά δύο από τους εκπρόσωπους, mm-hmm. γιατί είστε πάρα πολλοί που δουλεύετε εκεί όλες αυτές τις ώρες, για να έρχεται στο σπίτι μας ή στον εργασιακό μας χώρο ένα ολοκληρωμένο πακέτο διατροφής. Πολύ σωστά, ναι. Ουσιαστικά υπάρχει δυνατότητα, λειτουργούμε σαν ένα πρότυπο διαιτολογικό κέντρο. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να προσφέρουμε υποστήριξη σε οποιοδήποτε άτομο είτε θέλει να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, είτε θέλει να χάσει κάποια κιλά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να του προσφέρουμε διαιτολογική υποστήριξη είτε με την κλασική μορφή, ακολουθώντας ένα διαιτολόγιο το οποίο εκείνος θα το φέρει σε πέρας και θα το εφαρμόσει και να τον παρακολουθούμε. Αλλά αυτό που θεωρώ ότι είναι η καινοτομία και μας πάει ένα βήμα πιο μπροστά είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτό το εξατομικευμένο διαιτολόγιο που θα βγάλουμε να μπορέσουμε να το παρασκευάσουμε στις σωστές αναλογίες και θερμιδομετρημένο να φτάσει στο σπίτι του ανθρώπου που το χρειάζεται είτε στο χώρο εργασίας του, όπου εξυπηρετεί. Ένα κουτάκι λοιπόν, στο οποίο μέσα περιέχονται 5 γεύματα mm-hmm. και τα οποία παραλαμβάνει όποιος επιθυμεί να μπει σε αυτή τη μεγάλη παρέα και ομάδα. Κάθε πρωί στο σπίτι του έχει έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό που μπορεί να καταναλώσει όλη τη διάρκεια της μέρας. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για το πόσες επιλογές έχει στις γεύσεις και στην ποικιλία των τροφίμων, ότι δεν είναι μια βαρετή διατροφή. Πολύ σωστά. Και όπως την κάνουμε εμείς συνήθως, όταν επιλέγουμε να κάνουμε δίαιτα βραστό κοτόπουλο με ύψιστο κοτόπουλο με ρύζι. Εξαιρετικά σχεδιασμένο. Και εξατομικευμένο. Επίσης πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αυτές τις μέρες των γιορτών θα τους ετοιμάσετε και κάτι πιο φαντασμαγορικό ακόμα, κάτι πιο εορταστικό και κάτι σίγουρα πιο θα υπάρχουν εκπλήξεις, σίγουρα οι μέρες είναι συνήθως αυτές τις μέρες ο περισσότερος κόσμος αποφεύγει να μιλάει για διατροφή ή δίαιτα ή την προσπάθεια που έχει χρέος να κάνει, γιατί εν τέλει πρέπει να θυμόμαστε ποιο είναι το χρέος μας αυτή τη ζωή. Να κοιτάξουμε το σώμα μας, να κοιτάξουμε την ψυχή μας, τα συναισθήματά μας, για να έχουμε μια ισορροπία και μια γαλήνη, ούτως ώστε να βιώσουμε όμορφα αυτό το ταξίδι της ζωής. Αυτές τις μέρες αποφεύγουμε όλοι και το ρίχνουμε λίγο στην κρεπάλη, κάνουμε υπερβολές, με αποτέλεσμα να γεμίζουν τα νοσοκομεία δυστυχώς τις ημέρες των γιορτών, στα επίγοντα, κυρίως για λόγους καρδιαγγειακών ή προβλημάτων. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που ακόμα και αν βρίσκονται σε μια διαδικασία δίαιτας ή διατροφής, λένε εντάξει, μωρέ, έκανα την προσπάθειά μου πριν, ή μπαίνουν στη διαδικασία να την κάνουν επί τούτου πριν τις γιορτές, για να έχουν το περιθώριο να ξεφύγουν. Ή ακόμα και εκείνοι που είναι σταθεροί και έχουν αυτογνωσία, λένε ότι δεν θα ξεφύγω. Ναι, θα κάνω την υπερβολή μου με ένα γλυκάκι παραπάνω ή στο γιορτινό τραπέζι, αλλά μέχρι εκεί.
Όταν πρόκειται για κάποιον που θέλει να χάσει κιλά και έχει ένα στόχο, είμαστε OK. Όταν όμως πρόκειται για έναν άνθρωπο που είναι θέμα υγείας, εκεί νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Εμείς λοιπόν, έτσι ξεκινώντας την κουβέντα σήμερα, μίλησα για πρόληψη. Μέσα στους στόχους της πρόληψης είναι να υπενθυμίσουμε ότι το μισό χρόνο είχαμε γιορτές. Άρα, άμα μπούμε σε αυτή τη λογική, είναι σίγουρο ότι συνέχεια θα καταστρατηγούμε αυτή την προσπάθεια. Και δεν θα είμαστε ποτέ σε μια κατάσταση ισορροπίας, δεν θα είμαστε ποτέ μέτρο. Και επίσης να πω έτσι μια γητο φιλοσοφώντας ότι στο μαντίο των αδελφών έγραφε απάνω μια μεγάλη επιγραφή «Γνώθης αυτών». Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Προχωράμε, κάνουμε καταχρήσεις, πολλές φορές καταναλώνουμε υπερβολικές θερμίδες, άλλες φορές σταματάμε ή θυμόμαστε ότι αυτό θα αποβεί εις βάρος στην υγεία μας και όλη αυτή η κατάσταση μας οδηγεί στην ασθένεια. Όταν έρθει η ασθένεια, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια και να κοιτάξουμε κατάματα αυτό που συμβαίνει. Επειδή λοιπόν εμφανίζεται πολύ συχνά, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, που έχουμε και όλο αυτό το ιστορικό με την πατροπαράδοτη κριτική διατροφή, όπου ακόμα συζητιέται σε όλο τον κόσμο η ιδανικότερη διατροφή για τον άνθρωπο, αυτό δυστυχώς έχει εκλείψει με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί τα προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων τα καρδιαγγειακά, τα προβλήματα της υγείας της καρδιάς, ο καρκίνος που επίσης έχει αυξηθεί δυστυχώς και πολλά άλλα όπως είναι τα αυτοάνοσα ή προβλήματα με υπερχοληστερινεμίες και παχυσαρκία που είναι έντονο το πρόβλημα πια και είναι πανδημία. Ακόμα δυστυχώς, και στις νεαρότερες ηλικίες. Παχυσαρκία λοιπόν, Κατερίνα, και καρδιοπάθεια, φωνικός συνδυασμός. Σίγουρα, αν μη τι άλλο, ναι. Αυτός που είναι ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο έτσι ώστε να μην φτάσουμε μέχρι εκείνο το σημείο. Η αλήθεια είναι ότι η ευαισθητοποίηση δεν είναι πολύ μεγάλη. Ο περισσότερος κόσμος ασχολείται από τη στιγμή που πλέον έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα, είτε αυτό είναι κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιο έντονο αισθητικό πρόβλημα. Ο δικός μας ρόλος και ο δικός μας σκοπός είναι να μιλήσουμε με τον κόσμο, να συζητήσουμε και κάποιες λάθος πεπιθήσεις ή κακώς κείμενα που ακολουθεί και φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει ένα άτομο στο χώρο μας που ήδη αντιμετωπίζει κάποιο από αυτά τα προβλήματα που προαναφέραμε, αναγκαστικά προσπαθούμε να λειτουργήσουμε θεραπευτικά. Αλλά ο στόχος είναι να κάνουμε πρόληψη. Οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με τα κιλά τους, δηλαδή οι άνθρωποι που, που είναι παχύσαρκοι, είναι νούμερο ένα υποψήφιο για καρδιακά προβλήματα. Όχι απαραίτητα, γιατί όταν μιλάμε καταρχήν για προβλήματα υγείας της καρδιάς, μιλάμε για μια μεγάλη, πολλές μορφές καρδιοπάθειας. Η πιο συχνή είναι η στεφανιαία νόσος, όπου εκεί τι γίνεται, λόγω αθυροσκλήρωσης η καρδιά δυσκολεύεται να πάρει αίμα από τις αρτηρίες με αποτέλεσμα να φτάνουμε στο έμφραγμα μυοκαρδίου, που αυτό είναι που ταλανίζει τον περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν εμείς τι κάνουμε. Κοιτάμε καταρχήν το βάρος. Το βάρος είναι ένας κακός παράγοντας, όπως είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή, αυτό που συμβαίνει με το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο, που έχουμε βάρος φορτίου σώματος, έχουμε περιφέρεια μέσης αυξημένη. Συνήθως τον άντρα όταν είναι πάνω από 102 εκατοστά και στη γυναίκα πάνω από 88, τότε μπαίνει σε μια κατάσταση κινδύνου. Μιλάμε για την υπέρταση και ειδικά έτσι στη μέση ηλικία που εμφανίζεται πιο συχνά. Και επίσης μιλάμε για υπερχοληστερινεμία, δηλαδή μια κατάσταση όπου έχει αυξηθεί η χοληστερόλη στο αίμα. Αρχίζει δηλαδή το αίμα μας να γίνεται λίγο βούτυρο, ειδικά όταν είναι από υψηλές τιμές, όπως επίσης και τα υψηλά τριγλυκερίδια. Αυτοί είναι οι παράγοντες που συνήθως οδηγούν μαζί με το οικογενειακό, το γονιδιακό δηλαδή ιστορικό του καθενός μας, το οποίο πυροδοτεί μια κατάσταση που αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε ένα πρόβλημα το οποίο. Για αυτούς που δεν έχουν προδιαγραφές, δεν έχουν κληρονομικότητα, εμφανίζεται επειδή οι υπόλοιποι παράμετροι, δηλαδή οι συνθήκες ζωής, ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον. Επίσης, αυτό το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι είμαστε λαός των καταχρήσεων και των υπερβολών. Δηλαδή τσιγάρο, πολύ αλκοόλ, πολύ καθιστική ζωή, τα τελευταία χρόνια ειδικά. Οπότε, ακούσια εμείς γυμναστικής και γενικότερες δραστηριότητες. Εμείς λοιπόν θέλουμε αυτό το πράγμα να συζητήσουμε, να φτιάξουμε ένα μοντέλο το οποίο
να περιλαμβάνει καταρχήν χαρά. Το όργανο της καρδιάς σε επίπεδο ενεργειακό είναι το σημείο που εδράζεται η αγάπη. Εμείς είμαστε, οι άνθρωποι έχουμε διάφορες κατηγορίες για, οι οποίες ενώνονται και φτιάχνουν τη σύστασή μας. Είμαστε ένα μοντέλο ενεργειακό, είμαστε μοντέλο σωματικό, κληρονομικό. Έχουμε συναισθήματα, έχουμε νοητική κατάσταση. Οπότε αυτό, εάν δεν είμαστε καλά, εάν έχουμε διαταραχή, εάν έχουμε ανισορροπία, τότε και την καλύτερη διατροφή να κάνουμε, αν έχουμε πολύ στρες, πολύ άγχος, πολύ πίεση, ακόμα και να μην έχουμε πολύ βάρος στο σώμα μας, μπορεί να παρουσιάσει πρόβλημα στο χώρο της καρδιάς. Οπότε θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Δεν τα σκεφτόμαστε όμως. Έχω την αίσθηση ότι περισσότεροι λέμε σε μένα δεν θα συμβεί και πρέπει να υπάρχει μια εμπλοκή, να υπάρχει ένα πρόβλημα και τότε αυτό το καμπανάκι μας θορυβεί και τρέχουμε στους ειδικούς ασχέτως ότι μας προειδοποιείται η συσυγκαίρου. Πάντως αν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό σε άντρες της οικογένειας ή πατεράδες ή αδέρφια κάτω από τα 55 χρόνια ή σε γυναίκες κάτω από τα 65 χρόνια, τότε θα πρέπει να είμαστε θορυβημένοι και να προσέχουμε πριν την ώρα μας. Πάντως, επειδή μιλήσαμε για τρόπο ζωής, νομίζω ότι επειδή στη σύγχρονη καθημερινότητα, στη σύγχρονη εποχή, όλος ο κόσμος τρέχει. Δουλεύουν πάρα πολύ, δεν έχουν χρόνο για το σπίτι, δεν έχουν χρόνο σίγουρα να μαγειρέψουν και να ετοιμάσουν ένα σωστό φαγητό. Καταφεύγουμε πολύ εύκολα και ελαφρά την καρδία στο γρήγορο φαγητό, fast food και junk food, που είναι νομίζω ό,τι χειρότερο για αυτά τα προβλήματα και γενικότερα για τη διατροφή και την υγεία μας. Και εκεί είναι το δικό σας κομμάτι. Πώς οι ειδικοί αναλαμβάνουν να φτιάξουν τη διατροφή μας και να μας τη φέρουν στο δικό μας χώρο. Πολύ σωστά, ναι. Έτσι είναι. Να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα για τους φίλους τηλεθεατές της εκπομπής να καλέσουν στο 2810336109 και να προγραμματίσουν ένα προσωπικό ραντεβού, να κάνουμε μία σωματομέτρηση, να δούμε ποιο είναι το ποσοστό λίπους στο σώμα, ποιος είναι ο βασικός τους μεταβολισμός, οι ενεργειακές τους απαιτήσεις και να πάρουν όποιες πληροφορίες θέλουν από εμάς και από εκεί και πέρα να τις αξιολογήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για αυτούς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ και για αυτή τη γόνιμη κουβέντα. Και να ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Εννοείται σε όλο καλά τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα, γιατί έχουμε και τις γιορτές σε λίγες μέρες. Βέβαια, έτσι. Και με προσοχή και με μέτρο. Και με υγεία. Πάν μέτρο να